σκάπωση. Το καμπαναριό καταραίει, ο κόσμος τρέχει να σωθεί. 5,2 ρίχτερ χτυπούν την πόλη Λόρκα της νότιας Ισπανίας. Ο δημοσιογράφος της ισπανικής τηλεόρασης σώζεται από θαύμα. Κομμάτια τσιμέντου πέφτουν δίπλα του καθώς γίνονται ισχυροί μετασεισμοί. Se han caído todos los cuadros, todos los muebles, toda la cocina, es un desastre. Τουλάχιστον 10 είναι νεκροί, ανάμεσά τους μία έγκυος και ένα 14χρονο παιδί. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 170. 54 άτομα μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία σε κρίσιμη κατάσταση. Ένα νοσοκομείο εκενώθηκε καθώς υπήρξε κίνδυνος κατάρρευσης. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε βορειοανατολικά της Νόρκας σε εστιακό βάθος ενός χιλιομέτρου, γι' αυτό και οι ζημιές στα κτίρια ήταν εκτεταμένες. Οι αρχές απομάκρυναν από τα σπίτια τους 10.000 ανθρώπους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε καταφύγια. Στους δρόμους επικρατούν σκηνές χάους. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά βγαίνουν κλαίγοντας από τα σπίτια τους. Πέφτουν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, τον συνειδητοποιούν ότι ζουν. Η Λόρκα μοιάζει με πόλη φάντασμα. Οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους ο ένας μετά τον άλλον, καθώς φοβούνται νέους μετασεισμούς. Οι δρόμοι γέμισαν συντρίμμια ενώ αυτοκίνητα έχουν καταπλακωθεί.